ελληνικό και δημιουργεί προβλήματα τα οποία εγώ δεν λέω να μην πάμε, αλλά είναι σοβαρά προβλήματα, πρέπει να τα συζητήσουμε τα λοιπά. Μια ανάλογη εμπειρία που θα μπορούσε να ζητηθεί είναι αυτή που είχε ο Γιάννης Σωμανιός στα Αγγλικά Νερά, που σαν συνδυασμό εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί παρόλο που πήγαν πάρα πολύ καλά, είχαν ένα 10%, δεν μπόρεσαν να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί τα Αγγλικά Νερά είναι μικρό. Είχαν χωρίσει τα 4 τα Αγγλικά Νερά και κάνανε λαϊκές συνελεύσεις. Θα ήταν πολύ αξιόλογο, γιατί μεγάλο δυστύχημα που έφυγε ο Γιάννης και δεν μας το μετέφερε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν μια δυσκολία. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι άποψη είχαν μια έκκληση συμμετοχής, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται αμέσως. Και ούτε εύκολα. Δηλαδή όσο έπαιζε, τελευταία κουβέντα και κλείνω, όσο έπαιζε εδώ τα μεγάλα έργα, είχαν φτιαχτεί λαϊκές συνελεύσεις σχεδόν σε κάθε γειτονιά. Γίνανε οι εκλογές, οι δημοτικές, απέτυχε να εκλεγεί τότε ο Γιφτόπουλος που ήταν, υποστήριζε τα αιτήματα των Επιτροπών Αγώνα, ξανεκλέφθηκε με την κομπίνα των δικαστηρίων ο Πατακός. Οι Επιτροπές Αγώνα τις ψάχναμε με το κερί. Κατέρευσαν όλες. Εγώ δεν τα λέω για να μην κάνω Επιτροπές Αγώνα, έτσι. Τα λέω για να μπούμε λίγο στην αίσθηση του πραγματικού προβλήματος, να το ξέρουμε, να το έχουμε μπροστά μας και να μην απογοητευτούμε. Γιατί υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Αυτά δεν τα λέω σε αντιπαράθεση με το Ροντάκι, σε καμία περίπτωση. Αλλά τα λέω για να καταλάβουμε πώς τα πράγματα, ακόμα και όταν έχεις τις καλύτερες προθέσεις, είναι δύσκολα, δεν τόσο εύκολα. Αυτό. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι παίρνεις δεδομένο όμως όλο το υπάρχον θερμικό πλαίσιο και τον τρόπο που λειτουργεί, το οποίο βέβαια έχει τους δικούς του κανόνες, δημιουργεί τις πολυπλοκότητες που νομίζω περισσότερες από αυτές δεν χρειάζονται, δημιουργεί την ανάγκη ειδικών που δεν χρειάζονται. Και άμα τους πάρεις, θα πάρεις όλα αυτά για δεδομένα, βέβαια θα δημιουργήσουν όλα αυτά τα προβλήματα που λες. Αλλά εδώ μιλάμε για το πώς δημιουργούμε έναν άλλο τρόπο οργάνωσης, ακόμα και της δημοτικής οργάνωσης, που δεν θα χρειάζεται καν τα πάκα όλα αυτά που λέμε για τον προϋπολογισμό. Δηλαδή μπορούν να αποποιηθούν όλα αυτά. Πολλές φορές είναι και συνειδητοί ή εσκεμμένοι οι πολυπλοκότητες, η διατέθεση διανόησης είναι πολύ γνωστό. Πολλοί λένε με χίλιες δύσκολες προτάσεις πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά και πουλάνε ξανά δηλαδή που δεν τα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με τους προϋπολογισμούς κλπ. Όλα αυτά μπορούν να υποθούν και με απλά λόγια. Ή αν δεν μπορούν να υποθούν μερικά πράγματα, χρειάζονται κάποια ανάλυση. Αυτό μπορεί να γίνει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις, αλλά οι οποίοι έχουν την ικανότητα να τα απλοποιήσουν για τον κόσμο. Μπορούν δηλαδή να υποθούν σε μια συνέλευση και να πούν ότι έχουμε αυτά και αυτά τα προβλήματα. Έχουν τις τάδε και τις τάδε προτάσεις. Οι προτάσεις, στις οποίες έχουν επεξεργαστεί οι ειδικοί, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε το τάδε πράγμα για να λύσουμε το κυκλοφοριακό, ξέρω εγώ, στο Χαλάνδρι, ή το τάδε, ή το τάδε, ή το τάδε, με πολύ απλά λόγια. Και μετά από εκεί πέρα σε ελεύθερη παίρνουν απόφαση. Τώρα, το ποια τεχνικά μέσα ακριβώς θα εφαρμόσεις αυτής και πάρουμε τη γενική κατεύθυνση οι πολίτες, αυτό μπορεί να λυθεί τεχνικά. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να πρέπει να παίρνουν αποφάσεις οι πολίτες. Ακόμα και για το ξέρω εγώ πώς θα γίνει, αφού έχουν πάρει ήδη την απόφαση ότι να μην υπάρχουν, να γίνουν όλοι οι πεζόδρομοι. Τώρα πώς τεχνικά θα γίνουν όλοι οι πεζόδρομοι, δεν είναι ανάγκη αυτό να πάρουν όλοι οι αποφάσεις για την κάθε λεπτομέρεια την τεχνική. Απλώς είναι θέμα να δίνονται γενικές κατευθύσεις που δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις, που μπορούν να εξηγηθούν στον κόσμο με απλά λόγια και από εκεί και πέρα λύνονται τα υπόλοιπα προβλήματα. Εφόσον βέβαια προποθέτουμε ότι εντάξει, ο μέσος πολίτης έχει ένα μέσο επίπεδο γνώσεων που μπορεί να διαβάζει πέντε πράγματα και να καταλαβαίνει με απλά λόγια ή να του τα εξηγήσει. Λοιπόν, και το ότι η συμμετοχή όπως ανέφερε σήμερα δεν είναι εύκολη, είναι φυσικό οι επιτροπές αγώνας που αναφέρει κλπ. Γιατί πάλι όταν ξέρει ο άλλος ότι οι επιτροπές αγώνα μπορεί να σκοτωθούν, να κάνουν διάφορες ενέργειες κλπ. Για να εγκριθεί κάτι. Και να μην ξέρουμε καν αν θα εγκριθεί ή βλέπουν να περνάει ο χρόνος και να μην εγκρίνεται ή όλη η προσπάθειά τους να πηγαίνει χαμένη, είναι φυσικά να γίνεται, φυσικό να γίνεται μετά μια απογοήτευση και να απομακρύνει τον κόσμο. Το ίδιο πράγμα γίνεται όπως άμα απλώς και μόνο βάλεις στους πολίτες να αποφασίσουν για επιμέρους θέματα. Ξέρω εγώ στο Πόρτο Αλέγκρε έχουν κάνει ένα δημοκρατικό προϋπολογισμό που αποφασίζουν υποτίθεται οι πολίτες κλπ. Ή το ίδιο παρόμοια πειράματα κάνει και ο Τσάβες στη Βενεζουέλα. Αλλά το θέμα εκεί είναι το εξής, ότι ο Τσάβες τους λέει ότι αποφασίστε δημοκρατικά, έχετε τόσα κονδύλια για να κάνετε έργο υποδομής ξέρω εγώ στον τάδε Δήμο.
όταν ο άλλος έχει προκαθορίσει το τι κονδύλια σου δίνονται και όταν σου έμεσα ή άμεσα σου προκαθορίζει ότι πρέπει να είναι και έργα υποδομής, από εκεί πέρα εσύ αποφασίζεις τη λεπτομέρεια. Δηλαδή δεν είναι δημοκρατία το να αποφασίζουμε ποιος θα σκουπίσει το δρόμο ή ποιος θα κάνει την τάδε ειδική ενέργεια ή λειτουργία. Δημοκρατία είναι οι κέρυες αποφάσεις να παίρνονται από τους ίδιους τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα οι επιμέρους αποφάσεις δεν είναι καθόλου σημαντικές. Οι σημαντικές είναι οι κέρυες αποφάσεις που καθορίζουν πραγματικά τους προσανατολισμούς και τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας ενός Δήμου να παίρνονται από τις συνελεύσεις. Λοιπόν, γι' αυτό και αυτά του είδους τα πειράματα όπως γίνονται στο Πόρτα Αλέγκρι κλπ. Τελικά απλώς οδηγούν σε ένα είδος συμμετοχικής δημοκρατίας και αυτό που μιλούσε ο Γεωργάκης. Που δεν βλέπω δηλαδή ότι έχει σχέση με τη δημοκρατία που μιλάμε εδώ. Κυρίως ότι παρόντος στο Πόρτο Αλέγκρι 30.000 συμμετείχαν σε 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Yeah. Δηλαδή σαν να λέμε στο Χαλάνδρι, λίγα πράγματα. Δεν yeah. ήταν τόσο μεγάλη συμμετοχή όσο λέγεται. Η εκκλησία έχει μόνο κρατία. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και έχει μόνο. Ναι, μόνο κρατία. Λοιπόν, και όσο αυτό που ανέφερες ότι για το Δήμο, ο Δήμος είναι μια εξουσιαστική μορφή, λειτουργική μορφή εκεί μέσα, και οποία ξέρουμε πώς εκλέγονται και οι άνθρωποι, αλλά και μέσω κομματικών οργανισμών, οι οποίοι αυτοί τι κάνουν. Αυτό το κάνουν όχι μόνο στο Δήμο, αλλά και στα εργοστάσια και παντού. Σε βάζουν σε ένα λούκι δικό του και εσύ πρέπει να τρέχεις από πίσω από αυτό που αυτοί έχουν καθορίσει. Λοιπόν, αν εκεί μέσα δεν μπεις μέσα από κάποια κινήματα ενεργούς αμφισβήτησης για να μπορέσεις να αλλάξεις αυτό το, αν θέλεις, να αλλάξεις ή να τους καταργήσεις αυτό το πράγμα, μένεις μετά και δεν κάνεις τίποτα. Μένεις και γίνεσαι όμοιός σου και ψάχνεις και εσύ τα δευτέρια που σου έχουν αυτοί προκαθορίσει και δεν αλλάζεις τίποτα. Λοιπόν, αν δεν αποβάλουμε όλες αυτές τις λογικές και του αυτού του βρώμου το σύστημα, το σύστημα που ζούμε και ότι υπάρχει ένα σύστημα, γιατί μιλάμε και για τα σκάνδαλα, ένα σύστημα που βασίζεται στο σκάνδαλο, που βασίζεται στη βρωμιά, που βασίζεται στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, δεν μπορεί αυτό το σύστημα να ζήσει χωρίς αυτά. Είναι η ίδια πίσω, το μεγάλο σκάνδαλο είναι η ύπαρξη αυτού του συστήματος και η ύπαρξη του κάθε εξουσιαστικού συστήματος. Λοιπόν, αν αυτά δεν τα αποβάλουμε και ιδεολογικά και οργανωτικά, τώρα το πώς θα λειτουργήσουν οργανωτικά και αυτά βγήκαν εδώ μέσα, αυτά βέβαια δεν θα λειτουργήσουν ποτέ με τα ίδια οργανωτικά μοντέλα που λειτουργούν αυτοί εδώ πέρα, όπως τα ιεραρχικά, τα σπατικά μοντέλα. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή και αιτήσεις και τρόποι για να μπορούμε να τα αποκαλούμε αυτά. Αρκεί να θέλουμε. Και αρκεί να αναπτυχθεί το ανάλογο το κίνημα, αυτό το ενεργούς αμφισβήτητες κοινωνικά κινήματα. Και να μην μπαίνουμε στα λούπια του νόμου. Σε ό,τι μας προβάλλουν και σε ό,τι μας καλούν να το υπηρετήσουν μέσα από αυτά. Το οποίο συμφωνώ σε πολλά από τα αυτά που αναφέρεται ο Κοτόπουλος και σε κείμενα και σε κείμενα. Αυτό που είπε ο Στρόφος ο Γιώργος, το έλεγα και εγώ χτες εδώ στη συνέντευξη και την έλαβα με τις προοπτικές. Γιατί, δηλαδή, φάνηκε μετά από 7 μέρες κατάληψης αυτού του χώρου, τι δυναμική έχει μια τέτοια άμεση δηλαδή πρακτική, το να υπάρχει ζωντανός διάλογος, το να υπάρχει άμεση επαφή των πολιτών και να αποφασίζουν ή να προβληματίζονται στο επίπεδο αυτού του καθενός της γνώσης που έχει, του προβληματισμού ή της ανησυχίας. Και φάνηκε μια δυναμική, η οποία δεν είχε, ας πούμε, κάτι προτέρων γνώρισμα, διότι αν συγκρίνω και τις συνεδρικές της συγκέντας και όταν γνώρισε την αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου, που ήταν προεκλογικά, συγκρίνω μια δυναμική. Μιλάγαμε για πολλά προβλήματα στο Χαλάνδρι, για διάφορες κινητοποίησεις να κάνει μια ζωντάνια. Και συνέχεια μάζει λοιπόν, θυμάμαι, τουλάχιστον 300 άτομα ήταν σε κάθε εκδήλωση, ότι υπήρχε μια ζωντάνια. Τα τελευταία 2 χρόνια, μετά από 2 χρόνια
είδα, ας πούμε, ότι εμπλάκηκε σε μια τέτοια κατεύθυνση που ήταν όλες οι συζητήσεις ήταν ακαδημαϊκού χαρακτήρα, κουραζόταν ο μέσος πολίτης να τις ακούσει. Συρρυκνώθηκε η συμμετοχή, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια φούρτα ανθρώπων. Το ξέρω στο Twitter, 5-7 άτομα, 10 από 300 που παντρευόταν και προβληματιζόταν. Εκτός από, εδώ φαίνεται δηλαδή διάκριτα το πόσο μπορεί ο καθένας δηλαδή, να καναλιζάρεται σε τέτοιες μεθόδες, δηλαδή όταν αποδέχεται θεσμούς, είτε είναι δημοτικό συμβούλιο, είτε είναι ξέρω εγώ ένα κόμμα. Πόσο δηλαδή φαίνεται σε αυτή την εξέγερση, πόσο ζορίζεται το κάθε άτομο να πει κάτι ή να προβληματίσει ή από κοινού να συναποφασίσει, όταν έχει να υπερασπίσει μια γραμμή κόμματος από πίσω. Όταν του λένε, ξέρω εγώ, εμείς λέμε τώρα να πέσει η κυβέρνηση, μην λες κάτι άλλο. Εμείς λέμε αποκλεισμό της αστυνομίας, τον ΜΑΤ. Αυτό θα πούμε. Δεν έχει τίποτα πράγματα. Δηλαδή, κλείνει τα αυτιά του, κλείνει τον ορίζοντά του όταν μπαίνει σε τέτοιους θεσμούς. Και η ύπαρξη της κατάρρευσης αυτό θα πρέπει να τουλάχιστον και αυτή την πρακτική έχει. Όταν γίνεται αμεσοδημοκρατικά, επί ίσους όρους, διάλογο, συναποφασίζουμε, προβληματιζόμαστε, αλλά είμαστε και συνεπείς αυτό που λέμε, τότε έχει μια προοπτική να πάει μπροστά. Αυτό ακριβώς λέγαμε χθες. Παιδιά που δεν δώσετε ούτε. Ναι, συμφωνώ, δεν υπάρχει αφιβολία ότι προβάλλα μόνο ο προβληματισμός για τον προβληματισμό δεν αρκεί. Δηλαδή σε κάποιο στάδιο ο κόσμος που συμμετέχει θα αρχίσει να απομακρύνεται. Γιατί όταν βλέπει δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή αυτό που κάνει, όταν βλέπει δηλαδή δεν βλέπει μια προοπτική για αυτό που κάνει, ότι κάτι μπορεί να αρχίσει να αλλάζει. Πολλοί που δεν είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι θα αρχίσουν να απομακρύνονται. Δηλαδή οι λαϊκές συνελεύσεις του είδους που μιλάμε είχαν οργανωθεί σε διάφορα μέρη και ιδιαίτερα στην Αμερική, στις ανατολικές πολιτείες που είχαν και μια παράδοση συνελεύσεων. Αλλά αφήσει εμείς δεν μαζικοποιήθηκε αυτό το κίνημα, δηλαδή να μπορέσουν να αποκτήσουν σε μαζική κοινωνική κλίμακα αυτές οι ιδέες εφαρμογή και να αρχίσουν να εφαρμόζουν τέτοιους νέους θεσμούς, να εισάγουν τέτοιους νέους θεσμούς. Από εκεί και πέρα, ο μέσος πολίτης που δεν είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος, σε αυτό το σημείο και πέρα αρχίζει και παντατικοποιείται. Εντάξει, συζητάμε και πηγαίνουμε. Δηλαδή γι' αυτό μιλάμε και προτείνουμε ότι πρέπει οι νέοι θεσμοί να αρχίσουν να εφαρμόζονται ακόμα και από σήμερα. Με μια όμως προοπτική, σαν βήμα ενός κινήματος, ενός μαζικού κινήματος και ενός αντισυστημικού προγράμματος. Μόνο έτσι το βλέπω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε το μέσο πολίτη να συμμετέχει, γιατί θα βλέπει και μια προοπτική σε όλο αυτό το κίνημα. Ιδάλλως, αν απλώς και μόνο μαζευόμαστε για να συζητάμε το τι θα μπορούσε να γίνει και μένουμε εκεί, είναι φυσικό κάποτε να σχηματίσει και το ενδιαφέρον των μέσων πολιτών να συμμετέχει. Όπως γίνεται το γιο σου, πάμε στην παρέμβαση που έκανα. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά νομίζω ότι είναι πρακτικό και έχει μια αξία να υποθεί. Είναι το εξής, καταρχώς να μιλάμε για 200-300 πολίτες σε ένα πληθυσμό 100.000 κατοίκων. Δεν μιλάμε για οποιοσδήποτε πολίτες. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολιτικοποιημένοι, πολλοί από αυτούς είναι στο κίνημα δεκαετίες και πάει λέγοντας. Είναι ένα πρόβλημα που εγώ το βλέπω στην καθημερινή μας παρέμβαση ότι αυτή τη στιγμή, πριν τα γεγονότα, οι ενεργοί πολίτες του Χαλανδρίου από το ζωοφυλικό μέχρι τις επιτροπές κατοίκων μέσα σε ένα πληθυσμό 100.000 ήταν πολύ λίγοι. Ήταν λίγες δεκάδες άνθρωποι. Προφανώς σε ζητήματα όπως ο προϋπολογισμός, εμείς δουλεύαμε με τον τρόπο που υπόθηκε. 2-3 άνθρωποι που το ξέραν το θέμα, καθόνται και ασχολούνται 15 μέρες, το κάνανε δίφραγκα και το κοινοποιούσαν με έναν τρόπο να το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιο ήταν το πρόβλημα όμως? Επειδή οι ενεργοί άνθρωποι δεν ήταν 50, ήταν 10, το μασάγαμε την τροφή, το κάναμε 9-9 για να μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, αλλά μετά δεν υπήρχαν διαθεσιμότητες, αυτό το πράγμα που έβγαινε να μπορεί να κινηθεί παραπέρα. Γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι πολύ πραγματικά υπαρκτό. Ο κόσμος, όταν έχει εκλογές και γίνεται ένα ταβαντούρι, μαζεύεται. Και δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε κόσμο, για τον πολύ λαό. Μιλάμε για κόσμο πολιτικοποιημένο, για κόσμο που τον ξέρουμε 10 και 20 και 30 χρόνια. Την κρίσιμη στιγμή, όμως, όταν πια μπαίνουμε στα πρακτικά, αυτός ο κόσμος δεν μένει. Και αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Εγώ κρατάω, είμαι απόλυτα σίγουρο με την τοποθέτηση του Γιάννη του Σερίφη, όπως την είπε, ότι κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις κίνημα από πίσω σου και για το κίνημα κάποιοι άνθρωποι έχουν ευθύνη για τον εαυτό τους, δεν τους φταίει η βροχή, ο Καραμαλής ή οτιδήποτε άλλο, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει.
Δηλαδή, εγώ είμαι απόλυτα συμφωνώ με τον Γιάννη. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα να μένουμε εξεκρέμαστοι. Κάποιοι από εμάς, οι πιο ελαστικοί με τη συνείδησή τους, πουλιούνται και γίνονται σαν τους άλλους. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο ευαίσθητοι ασχολούνται με την τέχνη και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι υπαρκτό πρόβλημα όμως. Που κανένας αγωνιστής δεν μπορεί να το βγάλει από τον οπτικό του ορίζοντα. Αυτό δεν είπαμε από την αρχή, ότι το αντισυστημικό πρόταγμα και το μαζικό κίνημα είναι δύο βασικές προϋποθέσεις. Και μαζικό, κάτι από κάποιες λογικές λογικές μαζικό, λένε και τα κόμματα ότι έχουν μαζικό, αλλά είναι παρόντα τότε όταν αυτοί το καλούν. Μαζικό εννοούμε να είναι και ενεργά και αμφισβήτηση όλων των εξωτερικών μαζικών και των των δεσμών τους, όχι θεσμών, δεσμών. Ναι, μαζικό με την έννοια ότι είναι δεσμευμένοι όλοι όσοι συμμετέχουν με βάση κάποιο αντισυστημικό πρόταγμα. Ναι, ναι. Χαρακτηριστικά έχει, ποιοι είναι οι στόχοι του και κάτι ακόμα σημαντικότερα ίσως, πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο δίκτυο ή άλλα αντίστοιχα που είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν στην Ελλάδα και παγκοσμίως, πώς θα μπορούσε να γνωστοποιηθεί περισσότερο στον κόσμο η ύπαρξή τους αυτή, ένα αυτό, και δεύτερον, εφόσον μιλήσατε για ένα καθολικό πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα είναι ως αντιπρόταση για τη σημερινή για το σημερινό σύστημα που χρειώνεται, πώς θα συναποφασιστεί αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή θα είναι προϊόν τίνος αυτό το πρόγραμμα, μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, πώς θα προγραμματιστεί, που νομίζω ότι η κολλάκη θα προτεύει. Ναι. Όσον αφορά για το δίκτυο, καλά, αυτά όλα υπάρχουν. Αυτά, δηλαδή, όποιο μπαίνει στο Ιντερνετ και αναγκαστικά τώρα είμαστε στην εποχή του Ιντερνετ, αυτά μπορεί να τα βρει εύκολα. Δηλαδή, και για το δίκτυο, πώς εξαρτώνεται σε διεθνέ επίπεδο και του στόχου του και τα χαρακτηριστικά του και το περιοδικό. Βέβαια, η περιεκτική δημοκρατία που βγαίνει στα ελληνικά και το διεθνέ περιοδικό τα εκθέτει λεπτομερώ όλα αυτά. Τώρα το πώς συναποφασίζεται ή όχι το πρόγραμμα και το πώς γίνεται γνωστοποίηση στον κόσμο, καλά, γιατί η γνωστοποίηση στον κόσμο είναι θέμα βέβαια των δυνατοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δίκτυο αυτό. Δηλαδή ήδη έχει γνωστοποιηθεί σε σημαντικό επίπεδο όχι μόνο της ελληνικής αλλά και του διεθνούς κλίμακος. Δηλαδή άμα μπεις μέσα στο Google κλπ. Και γράψεις Inclusive Democracy, θα δεις ότι χιλιάδες αναφορές υπάρχουν από όλα τα μέρη του κόσμου, δεν ήταν. Και οι ιδέες δηλαδή αυτές συζητιούνται, πολλοί συζητιούνται από διάφορα κινήματα σε όλο τον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια το πώς το απομειώνει ο καθένας και το πόσο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε εργόδο, άτσι κλπ. Είναι άλλο θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα γνωστοποίησης, η γνωστοποίηση είναι πολύ σημαντική. Γιατί βέβαια τα μαζικά μέσα δεν θα σε ενισχύσουν στην προβολή παρόμοιων απόψεων. Οπότε η γνωστοποίηση είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αλλιώς όταν μιλάμε για τέτοιου είδους εναλλακτικές μορφές οργάνωσης παρά μόνο από στόμα σε στόμα και μαθαίνει ο ένας από το Ιντερνετ, δηλαδή το είδε κάπου κτλ. Και αρχίζει μετά και το συζητάει με άλλους. Τώρα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, αν συναποφασίζεται ή όχι, εγώ προσωπικά έβαλα κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να γίνει μια περιεκτική δημοκρατία, αλλά είναι ιδέες σαν πρόγραμμα προσυζήτηση. Γιατί αυτό συζητιέται ήδη μέσα στο Διεθνές Δίκαιο, να βγάλουμε κάποιο είδους μανιφέστο, το οποίο θα εγκριθεί σαν πρόγραμμα από τις κυριότερες ενιστώσεις που υπάρχουν στο δίκτυο, δηλαδή στην Αμερική, ξέρω εγώ, Γερμανία, στην Ελλάδα κλπ. Και θα συναποφασιστεί αν συμφωνούμε με αυτές τις προτάσεις ή όχι. Δηλαδή, ή θα μπουν και νέες προτάσεις, ή θα τροποποιηθούν οι υπάρχουσες προτάσεις.
Αλλά κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Απλώς ξεκίνησα εγώ μια διαδικασία να μπουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μετά, αναγκαστικά βέβαια, και αυτό είναι το επιθυμητό, γίνουν αντικείμενο συζήτησης και όσοι συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις ή θέλουν άλλες προτάσεις παρόμοιες, ξέρω εγώ, με βάση κάποιες γενικές αρχές όμως. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για την δημιουργία μια πραγματική δημοκρατία. Αυτό δεν θα είναι αμφισβητούμενο. Όποιος τα αμφισβητεί αυτό, τότε δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αναγκαστικά θα πρέπει να δεχτούμε κάποιες βασικές αρχές που καθορίζουν αν ενδιαφέρεται κάποιον να μπει σε αυτά τα δίκτυα και να συζητήσει κάποιες προτάσεις. Τώρα, το πώς θα οργανωθεί η οικονομία, ξέρω εγώ, σε μια περιεκτική δημοκρατία κλπ. Αυτό δεν το συζήτησε. Απλώς κάποιες προτάσεις έκανα εγώ, τις οποίες άμα έρθει κάποιος άλλος ή άλλοι και πούνε ότι όχι, αυτό δεν είναι σωστό να κάνουμε άλλες προτάσεις και τέτοια. Αν αυτές οι προτάσεις είναι συμβατές με την αρχή, τη βασική της επιλογής της αυτονομίας και τη βασική αρχή ότι θέλουμε να λειτουργούμε δημοκρατικά και στο πολιτικό και στο οικονομικό επίπεδο, δεν υπάρχει θέμα να γίνουν δεκτές ή οποιοδήποτε βασικές προτάσεις. Εκείνο που δεν είναι προς συζήτηση είναι οι βασικές αρχές. Ότι κινιόμαστε με βάση την αρχή της αυτονομίας και την αρχή της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Και της ισοκατανομής δύναμης και επομένως της συνακόλουθης κατάργησης των εξουσιαστικών νομών και σχέσεων. Αυτά δεν παίρνουν προς συζήτηση, άμα τα βάλει προς συζήτηση, τότε πας αλλού. Τελειώνουμε εδώ πέρα ή θέλει να ωραία, να ευχαριστούμε γενικά όλο τον κόσμο. Από όλες τις μεριές. Εγώ ευχαριστώ όλους. Είμαι ενδιαφέρον την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.